εργαζομένων υπήρχε μια προεκλογική σαφής δέσμευση. Ήταν στα 18 σημεία που είχε πει στο τελικό ζάπιο ο κύριος Σαμαράς ότι δεν θα αγγίξει τα ειδικά μισθολόγια. Από το 12 λέτε τώρα. Από το 12, από τον Ιούνιο του 12. Γιατί θέλω να θυμούμαστε. Θέλω να θυμούμαστε. Ναι, γιατί έχει να κάνει με το ήθος και τη συνέπεια της πολιτικής. Και ενώ είπα αυτά, μόλις συγκροτήθηκε η κυβέρνηση τότε η τρικομματική, το πρώτο το οποίο έκαναν μετά από τρεις μήνες είναι όχι απλά να αγγίξουν, αλλά να κάνουν μεγάλες μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια. Αυτά για να θυμούμαστε και να κατανοούμε ότι ό,τι λες προεκλογικά πρέπει να το κάνεις και μετεκλογικά. Να επισημάνουμε ευθύνες εκεί που υπάρχουν, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ που δεν το έκαναν. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Το δεύτερο είναι. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την απόφαση? Θα σας πω τώρα. Εφόσον υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να εφαρμόζονται. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το από πού θα βρεθούν τα χρήματα να εφαρμοστούν. Ναι. Να τα βρουν από εκεί που μπορούν να το κάνουν. Είναι οι λίστες Lagarde, είναι φορολόγηση offshore εταιριών και διάφορα. Ειδικά για τη λίστα Lagarde θέλω να σας πω ότι με τους ρυθμούς ελέγχου με τους οποίους πάνε μέχρι τώρα 2 χρόνια που είναι αυτή η ιστορία, θα χρειαστούν 500 χρόνια. Μισός αιώνας για να ελέγξουν ολόκληρη τη λίστα και να πληρώσουν όσοι από αυτούς είναι φορφυγάδες, όσοι από αυτούς έβγαλαν χρήματα χωρίς να τα έχουν δηλώσει στην εφορία. Επομένως, τρόποι υπάρχουν χωρίς να φορτωθούν ούτε στους φορολογούμενους και χωρίς να κάνουν κόλπα από τη μία να τα δώσουν στους εστόλους και από την άλλη τσέπη να τους τα πάρουν. Και το τέταρτο και τελευταίο που έχω να πω είναι ότι κοιτάξτε, δείτε, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά και οι κρίνοντες, οι δικαστές, τα δικαστήρια, τα ανώτατα ή τα μισθοδικεία. Θα πρέπει να κρίνονται. Και εδώ έχουμε φαινόμενα πάρα πολύ ακραία που αποδεικνύουν ότι συνήθως τα ανώτατα δικαστήρια δικαιοσύνη δεν είναι τυφλοί, αλλά το μισό μάτι το έχει ανοιχτό. Κάποιος με το μισό μάτι τους κοιτάει, κάποιος με το άλλο μισό δεν τους κοιτάει. Και θέλω να πω συγκεκριμένα ότι οι καθαρίστριες, ο Άριος Πάγος πριν από λίγες μέρες έβγαλε απόφαση με την οποία πάγωσε. Απόφαση δικαστηρίου με την οποία επαναπροσλαμβάνονταν οι 400 καθαρίστριες που έχουν απολυθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Εφορία. Θέλω να πω ότι πρόσφατα βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το Μνημόνιο 2 για τις δραστικές περικοπές στον κατώτερο μισθό 22% και 32% για τους νέους και άλλες περικοπές που είχε το δεύτερο μνημόνιο και τις έκρινε συνταγματικές. Και θέλω να πω επίσης ότι έχουν γίνει σφαγιαστικές μειώσεις στις συντάξεις όλων των υπόλοιπων συνταξιούχων και ασφαλισμένων και δυστυχώς οι αποφάσεις των δικαστηρίων δικαίωναν. Κύριε Πλεύρη, μην παραμένετε. Πρέπει να πάμε στον κύριο Κυριαζίδη να καλημερίσουμε κύριε Στρατούλη, το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριαζίδη, που πρωταγωνιστεί και αυτό στην ομάδα αυτών των βουλευτών που αντιδρά στην συγκεκριμένη τροπολογία και ήταν και από το χώρο τη αστυνομία. Ναι. Καλημέρα, κύριε Κυριαζίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τελικά ισχύει αυτή η. Πώς να το πει κανείς? Απειλή. Η απειλή ή το κάνετε έτσι για τα μάτια του κόσμου? Αντιλαμβάνομαι ότι θα γινόταν ή θα εκλαμβανόταν η θέση μας ως μια συντεχνιακή, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ναι. Δεν έχει αυτό το περιεχόμενο. Το αντιλαμβάνομαι και επόμενο μπορεί να εκλειφθεί με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως θα ήθελα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτού του πάρτα όλα, δώστα όλα, δεν είναι της εποχής. Είναι μιας άλλης εποχής. Όμως θα ήθελα να μείνω πάρτα όλα και δώστα όλα. Λέει ο κύριος Κυριαζίδης. Μέχρι τώρα έχουμε δει να τα παίρνουν όλα και να μην δίνουν τίποτα. Ή αυτά που δίνουν να τα δίνουν σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό έχουμε δει. Πάρτα όλα από εργαζόμενους και λαό και δώστα όλα στα μεγάλα συμφέροντα. Το αντιλαμβάνουμε, είναι μια μόνιμη θέση η υποδόσταση, η οποία βεβαίως όπως καταλαβαίνετε δεν έχει αντανάκλαση σε κανέναν πλέον. Εν πάση περιπτώσει όμως θα ήθελα τώρα. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Επειδή δεν μιλάμε τα ίδια, τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ελάτε, okay, εντάξει. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, κοιτάξτε, ορθά επαναλαμβάνουμε όλοι ότι οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές και θα μου πείτε, προκειμένου εφόσον δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, ενώ η συγκεκριμένη των δικαστών έχει καθαρογραφεί και προς εκτέλεση όλα αυτά, βεβαίως, γιατί προστρέχεται. Θέλω να προστρέξαμε και προσέτρεξα και ο ίδιος. Διότι οφείλω να σας πω και να σας ενημερώσω, διότι και εμείς ζούμε σε αυτή την κοινωνία, κινούμαστε εσωτερικά, κοινοβουλευτικά, πληροφορούμαστε και δεν θα θέλαμε να δούμε μία μισθολογική ρύθμιση να έρχεται έτσι ώστε να επαναφέρει ή να φέρει την σημερινή κατάσταση με μία ρύθμιση, δηλαδή ή στα βάρκα ή στα παλιά. Εσείς φοβάστε ότι πάνε να